Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδωρών Λυκαβητών, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Εξάλληψε το ανομιμά μου, επιπλείο πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαριζόμαι. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επίσης, όπως αδικαιωθήσε τη λόγη σου και νικήσε το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθη και αναμαρτίες εκείσε με η μήτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρυφία της σοφίας σου εδήλωσαν. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλλοκαντήσω με. Ακουτής μη αγαλία στη φροσύνη αγαλιάσω και ως θέα ταπεινωμένα. Απόσεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψω. Καρδία καθαρά κτίσω ρινεμήν ο Θεός σε πρέμα. Ευθές εγγένισε εν της εγκάτης. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πρέμα στο Άγιο. Μην ανταλέλησα με μου. Απόδον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξώ με. Διδάξω ανώμους σας οδούς σου και ας εμπίσαι επίσαι επιστρέψω. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρία μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ ανέδωκα ολοκαυτώματα μου και ευδοκείς. Θυσία το Θεό πνεύμα σου τετριμένο, καρδία σου τετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου έκαξε δενός. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σου ό,τι οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσε το θυσιαστήριο του Μόσχου και λέει σώνημα. Άγιε του Θεοπρέας Περιμών, τους ουρανούς περί πολλών ως άριστες μάρτης γενόμενος και τριφυγκός έγλης ένας συμπληρώμενος σε πηγή θυμώντας σου της ευθύν και φασόρων ημέραν της τελειώσεως θείου φωτισμό καταξίωσαν. Άγιε του Θεοπρέας Περιμών, το ευγενές και κατά πάντα τέλειν διανύες ο προειδός λόγος μάμα εξπαργάνωσε συνέσσε σε πλήρωσε και καλώντες ιδέες πολυειδός κατεκόσμησε μάρτης αθλοφόρο πανεύκο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εισή και γέννητα μομή του πίστεως προκινδυνεύοντας εν διωγμού πλάνης και εγκαθρυγνήμενη ένθα και τελευθύσαντες υπέρ του Θείου Πόθου βλαστάνωσι σε τον λύσεντα της πολυθεΐας το σύνδεσμα. Και νύν και οίκη στον αστυνομή, δεδοξασμένα περισσούρε λάντε εν γενέζ γενεών ή των Θεών λόγων εγαστρή χωρίς της αχνίδε διαμήνες αθεωτό και μερίδε. Δε σε πάντες γυρέρω τη μεταθέα προστασία νημών. Άγιε του Θεού πρέσβη, φερειμόρφω τα βγείο σα τέρα, τα αθλητήν μάμαντα, έθετε Χριστό εν το ύψη τη Εκκλησία αυτού, άθλων λαμπρότη και παραδόξων θαυμάτων, πάσαν την υφηλίων καταλαμπρίνοντα. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν,
ανελθών εν το όρι της αληθούς γνώσεως και καταστραφείς θεωρίες νου καθαρότητη τη φύση την άλογον προς λογική νυμνοδίαν θεϊκές προστάξεις η μάρτης διήγυρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νεανίας ωραίος, περικαλής πέφυνας, όθεν της ανώμος ζητούσι, του συλλαβίστευθε. Όφθης απρόσιτος εθελόντι προς το πάθος, όσο πάντων ο Κύριος παραγενόμενος. Και νυν και εκείς τους αιώνας των αιώνων αμήν, ουρανών όταν ίσας και το της γης άχραντε, γύρον ο κατέχων απάστης, φύση θεότητος εν τις αγκάλες του σωματικός κατεσχέθη και πιστίστος σε στήριγμα πάσιν ανέδειξε. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών. Αυτοθελώς προς τους αγώνας εχώρησες από το ήττα έναξε φρονήματι, τον γάρ Χριστόν είχε συνεργών θεία δυναστεία του ασθενές σου, ρωνίοντα και μάρτυρα δεικνύοντα των αυτού παθημάτων και της αν λαμπρότητας μέτοχων. Άγιε Θεού πρέσβερ ημών, ο συνεργός σου ως Θεού, συνοδίτη σου καθηπίκη ή ο λογικότατος άγριος θεία θεία γαρστοργής σου καθηποτάξας, τα πάθητα αλογότατα ωραίος επεφάνθης λογισμός εφωτάτο, αλογία νεχθρών τροποστάμενος, δόξα Πατρία και Υιό Πνεύματι, δικαστικών σου προβημάτων παρίστασο, ή του λόγου σου άρκους μακάρι διαπρισίους αναφωνών, και της αθείας όπου μαραίνουν, το φρίαγμα και πάντα σε δυστάκτως μελωδίνη εκδιδάσκων, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπη και νίκησε αστυνομή. Το κετό της υπερφύης λογίας σου στον Οδύνων, λέλυτε το έγκλημα και της αράς των γηγενών, φύσης επιλάγη, θεοκοιήτων παράμε, και ήνυχτε της χάτα διασούτα των άνων, και οι αγγέλες πρωτής συγχωρεύους. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμονεξεωμένου δόλος, σώματος ο ένδοξος μάμας εφρόντισε, της φθοράς το πάχος, το σπαράτεστε αποβαλόμενος, και τους δερματίνους αποδιόμενος χιτώνας και στολήν αθαρσίας δεχόμενος. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν χαριστήριον ένων, έμελπε στο κτίστη σου εξορυτώμενος, τας πλευράς παμάκαρ και φωνήν ουρανόθεν αγκίκοας, βεβαιούσαν μάλλον των λογισμών σου προς το Κρήτον και τον πόρον το άχθος που φύζουσαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ενδεικτή, συγκλειστέντη, όφθη, ουρανόθενση, επικομίζουσα παραδόξω Θεένη. Πάντα τα άστα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί τον ουρανό και το είδωρ τον υπεράνω τον ουρανό. Εν εσάτασα το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησα, αυτός εν ετήλατο και κτίσησα. Έσυσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετο. Εν είτε τον Κύριο εκ τη γης δράκοντες και πάση άφηση. Πυρ γάλαζα χιόν κρύσταλλο, πνεύμα καταιγίδος θα ποιούνται το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα χτίνη, ερπετά και ταπεινά πτερωτά. Βασιλείς τη γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρω, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρα λαού αυτού. Ύμνος πάση σωσήνης αυτού, τη Ιης Ιδραή λαών εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα και νό, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίω. Εφραθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντα αυτό, και η Ισιώνα Γαλλιάς επί το βασιλείο αυτό ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εχωρώ εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτος αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραή σε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι ενδόξει και γαλλιάσονται επί των κοιτών αυτό. Υψώσει του Θεού εν το λάρυγγι αυτό και ροφέ δίσομοι εν τεσσερσίν αυτό. Του ποιήσε εκδίκηση εν της έθρες ελεγμούς εν τη λαή. Του θύσε τους βασιλείς αυτών επέδες και τους εδόξου αυτών εκχειροπέδες συγκυρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραφτο, δόξα αυτή έστε πάση σωσής αυτού. Εν είτε το Θεόν εν της αγής αυτού, εν είτε αυτόν
εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, τη θεϊκή παντευθεία περιφρονξάμενος, μαρτυρικός καθήλες των εχθρών της δυνάμεις και άπασαν ιδέαν τιμωρίων ασθενή και ανίσχυρων, μεγάλο μάρτης Κυρίου μάμα κλίνε δύο ερωτή απέδειξα. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ου πυρου θύρε σου κάνει δρυμία βάσανος, αντίσχυσαν χωρίσε της Χριστού σε αγάπης, αλέστης απ' το ήτος ομολόγων του σωτήρος την σάρκωση, καταπλήτων τους πάντας μάμα σόφε, των θαυμάτων επιδείξεσαι. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρό, εν είτε αυτόν εν κόρδες και οργάνω, δια παρήσου τα σπλάχνα, κέριος έτρωσας των πονηρών παινίαρ και κατέβαλες τούτων, ο μάμα αθλαφόρε και προζωή την αγύρον έδραμες, εις και ημάς πληρών όμους τες προς Θεόν, ή και εσύ εσού ανάδειξω. Εν είτε αυτόν εν κυμπάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμπάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, τες μυστικές λαμπιδώσει καταλαμπόμενος της παντουργού Τριάδος, αθλοφόρε Κυρίου, εξπότους αμαρτίας και πειρασμών, πολυτρόπων απάλλαξον, τους εορτάζοντας μάμα την ιεράν και πανένδοξον σου άθληση. Yeah.
Παρθένε ή των Θεών, αφράστο συλλαβού σα αρκεί. Μήτυρ Θεού του υψίστου, σώνη και των παρακλήσει δέχου πανάμωμε. Η πάση χορηγούσα καθαρισμών των τεσμάτων. Νυν τα συμμονή και σία προσδεχομένη, δυσό πίσω θύνε πάντα σημά. Δόξα σοι τα δείξαν τη το φως, το ξένη ψήστης Θεό, επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευλογία. Γνωρούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασίλε, εφουράνιε Θεέ, αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν, Θεού Πατρός αμήν. Καθέκα στην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσου το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογήτως η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και θεδοξασμένων το όνομα σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελέος σου εφήμας, καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφύγει, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσεκατέ, δίδαξον με του πει τα θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιός σου, της γήνος μου είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος.
φύση αυτού. Το στέφος εκομίσατο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Έχων γαρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλεν. Έθραψε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τες ηγεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέντησαμε. Τον εφυλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα τα νότσου σου, τον λυτρούμενο ευχορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, τον επιπλώνταν εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετούνε ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή. Της Ισίδρα ή τα θελήματα αυτού, ικτήρμο και νεήμων ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλεος, ούκ εις τέλος ογκυθίσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τ' ανομίας ημών επίσε ημί, ουδέ κατά τ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημί, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς ο απέχουσι η Ανατολή από δυσμόν, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η χτήρη πατηριούς, ο χτήρισε Κύριος του φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι γούς έσμε. Άνθρωπος ασυχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άθος του αγρού, ούτως εξαθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει. Και ούκ επιγνώσετε την τοτόπον αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλά τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού
και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ίσχυοι του ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμή. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κυρία λέησον. Αντιλαβούν σώσον ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αγία Θεός και εξεμονεύσαντες, εαυτούς και αλλιώτες πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Χριστόν το κράτος και ο Θεός την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματος. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπιθά το υπαρχόντες επί ους ανθρώπου, εις ουκ εσωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψτε στη γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα απολούντες πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριε σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επικύριο το Θεόν αυτού, το ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Το φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφή της φυλός. Κύριος λείπε επιθεμένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή καταραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάς τους προσιλήτους. Ορφανό και χείρα να λείψετε και οδόν αμαρτωλό να φανεί, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιών, εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εναγής θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εναγής θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εναγής ψάλλοντας η Αλληλούια. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αΐ Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώ. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου
και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους επάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, τη βασιλεία σου μνήσθη τιμον Κύριε όταν έλθετε τη βασιλεία σου. Μακάρι φτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραήν, ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορτασίσονται. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη, ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ανηδίσωση ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρό ρήμα καθημό ψευδόμενη ένε και εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πονήσε της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγής αυτών, ο μάρτης σου, Κύριε, εν τη αθλήση αυτού, το στέφος εκομίσαντο της αφθαρσίας εξού του Θεού ημών, έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλεν, έθραψε και δαιμόνων τα ανισχύρα θράση. Αυτού τες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών. Σοφία, όρθι, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν, Χριστό ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο μάρτυν σου, Κύριε, εν τη αθλήση αυτού, το στέφος εκομίσαντο της αθαρσίας εξού του Θεού ημών, έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλεν, έθραψε και δαιμόνων τα ανισχύρα θράση. Αυτού τες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξεσαι την ποίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω την ταπεινώση τα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια, Πάτερ Ιωάννιώσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλανθρώπε δόξαση. Μετεμορφώθης εν τόρη Χριστέ ο Θεός,
εξίσας τις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντο λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αηδίον πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ισιδώρον διάδα την Αγιόλεκτον εγκομιάσομεν πόθο Λυκαβητού ενδρύμης και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν κράζοντες Χίου αρίστε και του όρου συγκιστά φωσφόρε του πυλουσίου ανθόπιστους ουρανόθεν επευλογείται και στηρίζεται. Μέγα νεύρα το εν της κινδυνής σε υπερμαχών οικουμένη αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενου όσουν λιέου καθήλε στην έπαρση εντός τα δύο θαρήνα στον έστωρα ότος Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε δωρήσαστε ημί το μέγα έλεο. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της θώρας του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσει σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των τεσμάτων λυτρωθήσε το κράζιση εις τη ρατήκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωής ημών. Του Κυρίου δεηθούμε Κύριε λέησου ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.
σπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτό. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Αδελφοί, έχοντες την διακονίαν ταύτην, καθώς ηλεήθημεν, ουκ εκακούμεν, αλλά πιπάμεθα τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δωρούντες των λόγων του Θεού, αλλά τη φανερώση της αληθείας, συνιστώντες σε αυτούς προς πάσαν την είδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Είδε και έστι και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολελειμμένης έστι και καλυμμένον. Εν εις ο Θεός του αιώνος τούτου, ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως εστίν εικόν του Θεού. Ούγαρε αυτούς κηρύσσομεν, αλλά Χριστόν ήσουν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια ήσουν. Ότι ο Θεός ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακίνη σκεύεση, είναι υπερβολή της δυνάμεωση του Θεού και μη εξ ημών εν παντί θλιβόμενη, αλλού στενοχωρούμενη, απορούμενη, αλλού και εξαπορούμενη, διωκόμενη, αλλού και εγκατελειπόμενη, καταβαλόμενη, αλλού καπολύμενη, πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τη περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώμα τη ημών φανερωθεί. Αίγαροι μη συζώντες εις θάνατον, παραδιδόμεθα δια Ιησούν, είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών, ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται. Η δε ζωή εν ημίν. Ειρήνη σοι το αναγνώσκοντι και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γιώργος εστί. Παν κλίμα είναι μη φέρον καρπονέρι αυτόν. Και παν κλίμα είναι μη φέρον καρπονέρι αυτό, και παν τον καρπον φέρον καθέρι αυτό, είναι απλίωνα καρπον φέρει. Ήδη εμείς καθαριέστε δια των λόγων, ον λελάλικα ημίν, μείνατε ναι μη καγό εν ημίν, καθώς το κλίμα οδύνατε καρπον φέρει. Αφέ αυτού, εάν μη μείνει εν διαβέλων, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμί μείνετε. Εγώ είμαι άμπελος ημείς τα κλίματα, ο μένον εν εμί καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπο πολλήν ότι χωρίσε μου, ουδίναστε ποιήν ουδέ. Εάν μη της μείνει εν εμί βλήθη έξως κλίμα, και εξηράνθη και συνάγουσιν αυτά, και εις πυρβάλλουσι και καίτε. Εάν μείνετε εν ημί και τα ρήματά μου εν ημί μείνει, ό, εάν θέλετε αιτήσεστε και γεννήσετε ημίν, εν τούτο εδοξάστε ο πατήρ μου, ή να καρπο πολυφέρετε και γεννήσετε εμί μαθητέ, καθώς ηγάπησε με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Μίμνατε εν τη αγάπη τη εμί, εάν τα σεντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς ημί εγώ τα σεντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένον αυτού εν δι' αγάπη. Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά η εμί εν μίνει εν ημίν και η χαρά ημών πληρωθεί. Η.
ημεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθαός επάκουσον και ελέησον, ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιόν σου, δεόμεθαός επάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημών, και πας εν Χριστώ ημών αδελφότητος, έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτην, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών του ιερού ναού τούτου, των ετοιμάτων αυτών, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών. Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Αιωνία η μνήμη αυτό. Ότι ελεημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξεστη κατοικούμενη το Κύριο, η πιστή πέρα το κατοικουμένο δε ηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησε, κατοικήσε αυτούς το λόγο της αληθείας, και αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξαν αυτούς, ο Θεός της εχάριτη, κατοικούμενη τας και παλάσιμων, το Κυρίο κλίνατε. Είναι και αυτή η συνειμή δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, κατοικούμενοι προέρχεται, όσοι κατοικούμενοι προέρχεται με τους των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτσι και έτσι την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Ότι η σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφίας. Ευλόγησον. Όπως είπα το κράτος σου πάντοτε, φυλατώμενη σοι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Thank you.
προσκυνητών, επιτρόποντε και συνδρομητών του ιερού ναού τούτου, των ιερών παρεκκλησίων και των ιερών εικονοστασίων τούτων. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, πίσιν δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα. Ον τα όνοματα Κύριε μνημονεύομεν εν το ιερό ναό τούτο. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία του πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Της διακονίας, διακονίας, διακονίας και της διακονίας. Αμήν. Σοφία,
πρόσκομαι. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιτή ουρανού και γης ορατών και πάντοτε ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντο των αιώνων. Φως εφωτός αιών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου πιθέντα ομοούσιο το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το δημάσους ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροφήσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το σύμπατρι και Υιό συμπροσυνούμενο και συδοξαζόμενο το λαλίσσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών ευβάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρό και ζωή του μέλλοντος αιώνων. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγία αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Σαφεσίν αμαρτιών.
αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου, το της Γενής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων, εις άφεση αμαρτιών. Κατά πάντα και δια πάντα. Υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνησιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Oh.
έτοιμον, υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθεία. Κύριε ελέησον. Και ο νεκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει μεν εν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζων και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των βρισκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθόμεν όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νωρών αυτοθεσιαστήρων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν υπέρ του ληστήνη μας από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν πάντα να πω Άγγελον ειρήνης Χριστόν οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρία τη σώμεθα, τα καλά και συμφέροντα των θυσιασίμων και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρία τη σώμεθα, των υπόλοιπων χρόνων του ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσει, παρά του Κυρία τη σώμεθα, χριστιανά τα τέλη τη ζωής ημών, ανώδυναν επέσκυν τα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος, Χριστό ετησόμεθα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησόμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα Συ Κύριε και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσ' ημίν σήμερο, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μίς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσιν σύντα Παναγίω και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόνος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμενής τα ρήματα αυτών. Αλληλούια. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός η άθληση του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος μάμαθος. Μάμας ο Μέγας του Χριστού και περιβόητος μάρτης, εγεννήθη εις Γάγκραν πόλη της Παφλαγωνίας εν έτη 260. Οι γονείς του ονομάζονται Θεόδοτος και Ρουφίνα, ήσαν δε ανθότεροι ευσεβείς και το γένος λαμπρότατοι, έχοντες την καταγωγήν από πατρικίον. Ούτι θερμήν έχοντες την εις Χριστόν αγάπη και μη δυνάμενοι να κρύπτουν τον μέγαν αυτών πόθων, εκήρυτον παρησία την ευσέβειαν και πολλούς εις αυτήν παρεκκίνουν και εστεραίων. Όθεν μανθάνων ταύτο εξουσιαστής της πόλεως Γάγκρας Αλέξανδρος, επειδή είχε προς τα γίνα από τον βασιλέα, όπως θανατώνει δια βασανιστηρίων όσους χριστιανούς δεν πείθονται να θυσιάσουν στα είδωλα, διέταξε και οδήγησαν ενώπιόν του των θείων Θεόδοτων, τον οποίον εβίαζε να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνος όμως ο μακάριος, ουδέ καν να τον ακούει δεν εδέχεται. Θέλων δε ο Κρητής να τον τιμωρήσει, βοδίζετο, επειδή δεν είχε εξουσία να παιδεύσει εκείνους, ή την εσκατήγοντο από πατρικίους, εάν δεν έδινε ο βασιλεύς ειδική άδεια. Τον απέστειλε όθεν εις Κεσάρια της Καπαδοκίας, εις τον ηγεμόνα Φαύστον, ως της ασεβής όρ, και πολλά σκληρός ευθύς ως ήλθεν ο Θεόδοτος, τον ανέκλεισε εις την φυλακήν, ομού με την σύζυγον αυτού Ρουφίναν, ήτης εκειοφόροι τότε τον μέγαν μάματα. Ευρισκόμενοι αμφότεροι στο δεσποτήριον, και φοβούμενος ο Θεόδοτος, την ανθρωπίνην ασθένεια και τας βασάνους, εδέτη του Θεού λέγον. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Πατήρ του αγαπητού σου Υιού, ευλογώ και δοξάζω σε ότι δια το όνομά σου ηξιώθη να ευρίσκομαι στην φυλακή. Πλην δε ο μέσου, Κύριε, δέξε μου την ψυχήν στα δεσμά ταύτα, ο γινώσκον την ασθένειά μου, μήποτε καυχήσετε ο εχθρός επ' εμή. Ταύτα εκείνος προσήφιε το δε Θεός, ως της γινώσκει τα κρύφια της καρδίας, εδέχθη την καλήν του προαίρεση και ευθύς τον ανέπαυσε. Μη δε σύζυγός του Ρουφίνα, εγέννησε την ημέραν εκείνην εντός του δεσμοτηρίου και η πόρη μη γνωρίζουσα την απράξη. Παρακάλεσε νόθεν και αυτή να την αναπαύσει ο Θεός και ευθύς εις οικούστη. Το δε πεδίον έστεκε μόνον εν μέσω των λειψάνων των γονέων. Ο προνοητής όμως των όλων Θεός έστειλε τον άγγελόν του ισχύμα νεανίσκου και προσέταξε γυναίκα την απεριφανέστατην και ευσεβή, ονομαζομένην Αμίαν και επιλεγωμένην Ματρόναν, να ζητήσει τα λείψανα των Αγίων. Ευθύς δε ως τα εζήτησε, της εδόρισε ταύτο ηγεμόν. Αυτή δε τα μεν λείψανα έθαψε λαμπρός και φιλοτίμος εις τον κήπον της, το δε βρέφος καταστήσασα, θετών αυτής τέκνων επεμελήτω και η γάπα περισσότερον από το γνήσιον ιών της. Το δε βρέφος επειδή εκάλλει συχνά και στη θεντήν του μητέρα μάμα, όπερ και κατά τη λατινική γλώσσα σημαίνει τη μητέρα, δια τούτο ονομάστη μάμας. Ότε δε εγένετο 5 ετών τον απέστειλε η Αμία εις το σχολείο δια να μορφωθεί, επειδή δε είχε πόθον μεγάλων υπερεύει ταχαίως άπαντα στους συνομιλίκους του. Κατά δας ημέρας εκείνες ευασίλευεν εις την Ρώμη ο Αυριλιανός, ως της εβίαζε τους χριστιανούς να θυσιάζουν εις τα είδωλα. Όχι μόνον τους άνδρας αλλά και τας γυναίκας και τα μικρά παιδιά. Τα δε άλλα παιδιά υπετάσσονται στο θέλημα του βασιλέως, όσοι όμως ήταν συμμαθητέ του μάμαντος, εμιμούντο και αυτή την γεροντική σύνεση και φρόνηση αυτού, και δεν υπέφερον και καν να ακούσουν τους λόγους. Τον απίστων επειδή εδιδάσκονται καθημέραν από εκείνη την ευλογημένη θετήν μητέρα του μάμαντος. Να σέβονται μόνον των αληθινών Θεών, των δημιουργών του παντός. Ότε δε ο μάμας εγένετο ετών 15, ετελέφθησεν θετή μήτηρη του Αμία, ούτως δε κατέστη κληρονόμος απάσης της περιουσίας. Την ιδίαν αυτήν εποχήν μετά τον Φαύστον, επί των ημερών του οποίου ως είδωμενε μαρτύρησαν οι γονείς του μάμαντος, εγένετο ηγεμόνης Κεσάριαν, εις ονόματι Δημόκριτος, άνθρωπος κατά πολύ ασεβής. Και όταν επληροφορήθη περί του μάμαντος, πως όχι μόνο δεν λατρεύει τους θεούς, αλλά και ότι τους συνομιλίκους και συμμαθητάς του παρεμποδίζει και απομακρύνει από τη λατρεία των ειδώλων, εξαγριώθη και επρόσταξε να τον φέρουν ευθύς ενώπιόν του. Προσαχθείς όθεν ο θείος μάμας, πρώτου τυράννου τον ρώτησεν ούτως αν είναι χριστιανός και αν είναι αληθές. Ο δε καλός μάμας απήτησε. Εγώ, ο άρχον σφοδρός, κατηγορώ το βαθύ σκότος της αγνωσίας σας. Επειδή αφήκατε τον αληθήν και ζώντα Θεόν και εμπιστεύσατε δαίμονας και είδωλα κοφάκια ανέστητα. Δια τούτο, ούτε εγώ ήθελα να εγκαταλείψει ποτέ τον Χριστόν μου, ούτε ήθελα να με λύσει να καθοδηγήσω εις την ευσέβεια όσους δυνηθώ. Την παρησίαν ταύτην του νέου θαυμάσεως ο Δημόκριτος,
αντελήφθη ότι είναι αδύνατο να καταπείσει αυτόν με πραότητα, όθενε πρόσταξε τους παρεστώτας να τον οδηγήσουν εις το βωμόν του Θεού Σεράπιδος, δια να θυσιάσει χωρίς τη θέλησή του. Ο δε μάμας, χωρίς να φοβάται τα σαπηλάς, είπε: «Δεν έχεις εξουσία να τιμωρείς, ούτε να απειλείς εκείνον ως της ανετράφει από μίαν τη αυτήν μεγίστην και παρηφανεστάτην μητέρα ως η Ammia, και ως της εκκληρονόμησε από αυτήν το σου τον πλούτο. Ο δε Δημόκλητος, ακούσας ταύτα και πληροφορηθείς από τους περιεστώτας λεπτομερώς τα περί της μακαρίας Ματρόνης και του μάμαντος, γνωρίζον δε ότι δεν επιτρέπεται να τιμωρεί τους παντρικίους ανεφάδιαν, τον έστειλε θυς σιδεροδέσμιον εις τον Αυριλιανό». Ο δε βασιλεύς, λαβών και αναγνώσας τα γράμματα του Δημοκρίτου, μετεχειρίστη με μεγάλη πανουργία τον παιδα, διότι φέρουν έμπροσθεν του αυτόν, άλλον με τον εφοβέριζε, άλλον δε του υπέσχετο πλούσια δώρα και μεγάλα στιμάς λέγοντες αυτόν: «Αν ο καλέ, ναι, θυσιάσεις εις τον μεγάλον Σεράπιδα, αφενός μεν θέλεις ανατραφεί βασιλικός, σε διαμένον ομού με ημάς εις τα ανάκτορα, αφεντέρου δε πολλοί θέλουν σε θαυμάσει και επενέσει. Ο δε καλός μάμας, ούτε από τα σαπηλά σε φοβήτω και δηλώνετο, ούτε από τις υποσχέσεις και τα σκολακία σε μαλάσετο, ή εψυχίζετο ο ζήλος αυτού. Ήξανε δε μάλλον η προθυμία του περισσότερων και έλεγε: «Μη γέννητο ο βασιλεύ, να τιμήσω εγώ είδωλα κοφά και άψυχα. Θαυμάζω δε πως είσαι γίνατε τούτον, παχύς και ανέστητη, και καταδέχεστε να τιμάτε τι αυτά ξιστά και χειροποίητα τα ξώανα. Παύσον όθεν τας απειλάς και τας μεγάλας υποσχέσεις, διότι τιμωρών θέλεις με ευεργετήσει. Ευεργετών δε τώρα θέλεις με ζημιώσει κατά πολύ, επειδή η δική μου τιμή και κέρδος είναι να αποθάνω δια των Χριστών. Θυμωθείς δια ταύτο ο Αυριλιανός κατά του παιδός σε διέταξε να δείρουν αυτόν με ράβους, όθον εξισχύζεται των απαλών και τρυφερών σώμα του φρονιμωτά του παιδός, ούτως δε υπομένων αγωγίστος του εφαίνεται πως πάσχει εν ονείρων. Ο δε βασιλεύς και εις ταύτην την ώρα των βασάλων μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε, δια να απαλύνει και μετατρέψει τη γνώμη του παιδός ελέγον εις αυτόν. Υπέ μόνον με τα χείλη πως θυσιάζεις και ευθύς θέλεις ελευθερωθεί από πάση τιμωρία και βάσανε. Ο δε μαμας είπε: «Ουδέποτε ο βασιλεύ θέλω αρνηθεί, ουδέ δια των χειλαίων ούτε με την καρδίαν το μόνο των αληθινών βασιλέα Χριστών. Εάν και αναρρύθμιτα μετεμού επινοήσεις βασανιστήρια, αλλά μάλιστα πολύ σε ευχαριστώ ότι διαμέσου των βασάνων αυτών με φιλιώνεις περισσότερον με το πολυποθούμενον μου Χριστόν. Παρακαλώ δε μη κουραστούν οι χείρες των δημίων, αλλά να ενδυναμωθούν περισσότερο. Διότι καθώς βλέπω γίνονται εις εμέ πρόξενοι μεγάλων αγαθών». Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Βλέπων Αυριλιανός ότι ουσιδέν ελογίζεται ο Άγιος τας πληγάς και τας μάστιγας τας οποίας του έφηδε, διέταξε να απογυμνώσουν και κατακαίουν με λαμπάδα σπυρός ολόκληρον το σώμα του, δια να αναλύει τούτο ο λίγων κατολίγων, και ούτω με την πραδίτητα να αισθάνεται δρυμύτερον και πικρότερον των πόνων της βασάνου. Γένετο όθεν και η σκληρά αυτή βάσανος εις τον ακατάβλητον παιδα και οίκιζον οι ανημένε λαμπάδες το μαρτυρικό του σώμα. Αλλά όμως το πίερι βλαβήτο των αθλητήν και ίστατο, ο μάρτης ατάραχος, άνευ φτηνός πόνου η βλάβης. Είναι αυτε δε μάλλον και ευλογίζονται από τον θυμό του ο τύραννος βλέπων ταύτα. Προσέταξε όθεν να δέρουν τον μάρτυρα και να κτυπούν αυτόν με λίθους. Ο Άγιος όμως έμενε να βλαβείς, ως ανα ελιθοβολήτο με άνθη και τριαντάφυλλα, και έχειρε με τα σελπίδας του μέλλοντος αιώνος. Απορών όθεν ο Αυριλιανός και μη γνωρίζον τι να πράξει, βλέπον με το μάρτυρα να ήττητον, εις τα σόλας βασάνους, διέταξε να προσδέσουν εις τον λαιμό του μίαν σφαίραν μολυβδίνην και ούτω να ρίψω συν αυτόν εις το μέσο του πελάγους. Οδηγουμένου όθεν του μάρτυρος εις τη θάλασσα, εν ιδού έφνης, άγγελος Κυρίου εμφανιστής, καθοδόν με μορφή φοβεράν, απείλησε διαθροπίνης φωνή στους στρατιώτες, ήτινες φοβηθέντες αφήκαν τον μάρτυραν και ανεχώρησαν. Τον δε μάρτυραν προσέταξε ο Άγγελος να αναβεί στο όρος Κεσαρίας και να παραμείνει εκεί. Ελθόν ο μάμας εις το όρος έμενε εις αυτόν εντός δε τεσσαράκοντα ημερών, έκτισε και ναών εις τόμπον εις τον οποίον είχε συνήθεια να προσεύχεται. Αλλά επειδή έπρεπε, καθώς έλεγε ο Απόστολος, να εργάζεται με τα σιδείας του χείρας, ήρχοντο εις τον Άγιον διαθείας δυνάμεως άγρια ζώα και αμέλγων το γάλα εκείνον τον οποίον ετρώγετο, το έκαμνε τυρών. Εβάσταζε δε δια τον εαυτό του ολίγων, το δε υπόλοιπον κατήρχετο εις την Κεσάρια και το διέμεινε εις φτωχούς. Ηγεμόνευε δε τότε εις την Καρπαδοκία ενέτερος ηγεμών ονόματι Αλέξανδρος, άνθρωπος κατά πολύ σκληρός και ασεβέστατος.
Επειδή δε η φήμη εκείρεται πανταχού των μάμαντα, μαθών περί αυτού ο ηγεμόν έστειλε την άση πίεση δια να τον συλλάβουν και να τον φέρουν ενώπιον του. Προγνωρίσας ο μάρτης δια της ενικούσης εις αυτόν θείας χάριτος την έλευση, εξήλθεν εις απάντησιν αυτόν. Συναντηθέντες δε μη γνωρίζεται οι στρατιώτες των Άγιων, ηρώ τον αυτόν αν γνωρίζει που ευρίσκεται ο μάμας, ο δε μάρτης είπεν αυτής. Κατά το παρόν οφείλει πρέπει να αναπαυθείτε. Καταβάτε όθεν από τους οίκους σας και έρθετε με τεμού, γευθώ με τροφής, κατόπιν δε εγώ θέλω σας δείξω τον μάμαντα. Οι φιλοξενούν το όθεν ούτι από τον Άγιον διατηρού και άρτου και έτρωγον με μεγάλη όρεξη, εκείνα τα οποία τους προσέφερε ο καλός φιλευτής. Ήλθον δε τότε κατά τη συνήθεια και τα άγρια ζώα διαναμεληθούν από το Άγιον, τα οποία ευθύς ως είδων οι στρατιώτες φοβήθησαν κατά πολύ και εγκαταλείποντες των φαγητών προσέδραμον εις το μάρτυραν δια να τους βοηθήσει. Ο δε Άγιος τους ενεθάρρυνε ή τα δε θέλω να τους απαλλάξει και από τα σπροντίδας τους είπε: «Εγώ είμαι ο μάμας, τον οποίον ζητείτε. Όθεν σας παρακαλώ, επιστρέψατε εις Κεσάρια και εγώ έρχομαι ταχαίως». Οι στρατιώτε τα αυτά ακούσατε σε θαύμασαν και ανεχώρησαν ευθύς. Πιστεύτες ότι ούτως άνθρωπος δεν θα τους έλεγε ποτέ ψέματα. Ο δε απτόητος του Χριστού μάρτης, η μάμας ανεχώρησε από το όρος και έφτασε τους υπείς στρατιώτας εις θύραν της πόλεως, εις την οποία νούτι ανέμεναν. Όθεν λαβώντες αυτόν τον οδήγησαν εις τον Αλέξανδρον, ως της ευθύς ως τον είδε του είπε: «Συ είσαι ο περιβόητος μάγος μάμας». Ο δε μάρτης μετά συνέσιος είπε: «Εγώ είμαι ο μάμας, ο δούλος του Χριστού του σώζοντος. Ήτινες, πιστεύουσιν εις αυτόν και πηγούσιν τον Άγιον αυτού θέλημα, παραδίδοντες δε εις αιώνιον πύρ τους μάγους και ειδωλολάτρας. Αλλόμως δε διανοπία εν αιτία να πέστειλε στρατιώτες και με έφεραν εδώ». Ο δε ηγεμόν είπε: «Διότι δεν δύναμε να εννοήσω με ποιας μαγείας εξημερώνεις τα άγρια ζώα και συναναστρέφονται μαζί σου και τας προστάξεις όσα να είσαι αναλογικά». Ο δε μάρτης διακόπτων το λόγο του είπε: «Ως της υπηρετή των μόνων αληθινών και αιώνιων θεών καταφρονεί τας μαγείας και τα είδωλα. Πρέπει δε να θαυμάζεις πως αν και είναι άλογα και ανόητα ζώα ευλαβούνται των αιμών δεσπότην και θεών και τιμώσει τους δούλους του. Σεις όμως είστε κατά πολύ αλογότεροι και από αυτά. Διότι έχοντες προοφθαλμών και τιούτων παράδειγμα δεν θέλετε να γνωρίζετε την αλήθεια. Ο δε ηγεμόν επειδή και δεν είναι δύνατο να αποκριθεί, εβίαζε έτσι περισσότερο τον μάρτυραν και έλεγε: «Διατί ήλθες εις τόσιν αυθάδιαν και μωρίαν, ώστε να εναντιώνησε εις τας βασιλικάς προσταγάς και να υβρίζεις και ημάς ενισχύτως. Αλλόμως τα βασανιστήρια και τιμωρία θέλουν σε διδάξει το πρέπον. Και παρευθύς προσέταξε να τον κρεμάσουν και να τον ξεσχίσουν με δύναμη. Ο δε καλήνικος του Χριστού μάρτης και με όλον έτη ξεσχίζατο ούτω πικρός, παρέμενε όμως γενναίος ως να μην αισθάνετο κανέναν πόνο, εις τον ουρανό μόνον ενατενίζων και εκείθεν την παρηγορία ανεκδεχόμενος. Ο δε ηγεμόν βλέπων την καρτερία του νέου διέταξε να ξεσχίσουν έτη περισσότερο τον μάρτυρα. Τότε ακούστη ουρανό θεία φωνή και συναυτοί εμετριάστησαν η πόνη του Αγίου και ανεδείχθη νικητής των βασάνων και των τιμωριών. Ταύτα πολλοί χριστιανοί ακούσαντες και μαθώντες εστερεώνονται περισσότερο εις την πίστη του Χριστού. Ο δε Αλέξανδρος βλέπων των γενναίων μάμαντα μη πτωούμενων εκ των συνδυρών των ήχων και των εκδωρών αυτός μάλλον από μανίαν και οργή περισσότερο με σπαράσε του την καρδία και τον μανένα Άγιον κατέβαλε να πεκεί. Ετοίμασαν δε κάμινον πυρός για να το ρίψουν εντός αυτής». Ετοιμάζεται όθεν η κάμινος. Ο δε ηγεμόν σκέφτη να εγκλήσει εν τω μεταξύ των μάρτυρων στην φυλακή, να στοχαζόμενος εκεί με περισσότερον επιμέλειαν, και τας βασάνους τας οποίας έλαβε και την κάμινον της μέλη να το δεχθεί, ίσως ούτων ή να γίνει μαλακότερος της δευτέρας αποκρίσης και αλλάξει γνώμη. Εφυλάγησαν όθεν τον Άγιον, ούτως δε έβρεν εκεί εταίρους, τεσσαράκοντα χριστιανούς εγκλεισμένους προσευχηθείς δε εις των Θεών, ελήθησαν τα δεσμάτων και οι νεόχθησαν εφήρε της φυλακής. Εκείνοι δε έφυγαν άνευ φθηνό σκόπο. Ο δε Άγιος έμεινε μόνος στην φυλακή, ενισχυόμενος υπό θείου αγγέλου, δια τους αγώνας στους οποίους έμενε νησέτη να αποδυθεί. Κατά το διάστημα τούτο εκάφθη και η κάμινος. Ο δε ηγεμόν αφήνων όλα στα σάγα φροντίδα σε κάλεσε πάλιν τον μάρτυρα εις το κριτήριον και του είπε: «Βεβαίως σε φροντίδες τας οποίας έχομεν εις τα σάλα υποθέσεις και ο χρόνος ως της παρήλθε θα σου έδωσαν την ευχαίρεια να αναλογιστείς το συμφέρον σου. Η δε και ένας εσυνετίστης βλέπε την κάμινον, εις την οποίαν ρηπτόμενος κατά πολύ θέλεις να κλάψεις αναφερθεί.
Ο δε γενναίος μάρτης είπε: Εγώ ηγεμόν και πρώτερον σου απεκάλυψα την απόφασή μου. Τι κοπιά σου όθεν ανεφλόγου, ήρχη σα, δώσε τέλο και μη βραδίνει να εκτελέσει εκείνα τα οποία υπήρχε. Ακούσα ταύτο ηγεμόν, τον έριψε νευθύσει στην κάμνο. Ο πανάγαθο όμω Θεό, ω τη εδρώσε την κάμνο των τριών παιδών, εκείνο είδο και όδε παρόν αφανίζον του πυρό στην ενέργεια. Ο δε μάρτης ανανεστρέφεται με την φλόγανο σαν να ευρίσκεται ει πολυανθή κέντρο όλου των κήπων. Όθεν καθόλου το διάστημα κατά το οποίο είδε στην κάμνο, ημινολόγη και εδόξαζε τον Θεό. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδαμεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθεία διαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γαρή μας έσωσε. Πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ορθή μεταλαβώντας των θείων Αγίων ακράντων, φρικτών του Χριστου μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Κύριε Λαϊσό, την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημάς, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξέσας ημάς των υπουρανίων, και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδό στήριξε το φόβο σου, πάντα σφρίστησον ημών, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας και πάντως των Αγίων αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιόν και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν, Κυρίω δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλογήσον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον, τους επισημεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους την ημών των στρατών και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντων ηματέλεια, άνωθεν εις την καταβαίνω, εξού του Πατρός το φώτον και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και ως του αιώνος. Από του νυν και ως του αιώνος. Θείον λαός τιμά μαρτύρων πένων, οικολούθησα σας και το πόθο της εν θέης αληθώς του τον ίχνεση και του σωτήρος κηρύξα στο όνομα εθαυμαστός η θυσοφέδη αθλήσεως. Μαμά ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγαέλεος. Κανόνα πίστεως και εικόνα πρότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξες επί ποίημη σου ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά,
τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα συγχάσιμον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν, την οικουμένη ξαγυνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Μετεμορφώθησε τώρα Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντον, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτόδοτα δόξαση. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενων και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εισιδώρον διάδα την Αγίου λεπτών, εγκομιάσομεν πόθο Λυκαβητού ενδρυμής, και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν, κράζοντες χίου αριστεύ και του όρους οικιστά φωσφόρε του πυλουσίου, αμφόπιστους ουρανόθεν, επευλογείται και στηρίζεται. Μεγάνε βρατό εν της κινδύνης, σε υπέρμακον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσου λιέου καθήνε στην έπαρση, εν το σταδίο θαρρύνε στον έστωρα, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμαχητών, εκπαντίον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπερλαμπρόν το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ κατά πλάγης ευώσει Θεοτόκε, βίων σοι εγκομιών προς αγάγω επάξιον, τη δε ονομάσωσε απορώ και εξίσταμε, διός προσετάγει βόνση χαίρε η και χαριτωμένη. Ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεφημάστη αυτού κάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Πανακράντου και Παναμό Μαγιάς Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και εζωπίου σταυρού τη χάρη του Παναγίου και εζωδόχου τάφου, προστασία των τιμίων θείων υπουρανίων δυνάμενων σωμάτων
Και εσύ είσαι τιμήν δόξα προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και πάν του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος και του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτή, ον και την Ιεράρθεια μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων. Ημάς δε λέεισαι και σώσε, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελεήμων Θεός. Τον ευλογώντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φίλατε, εις πολλά έτη. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλό μήνα να έχουμε. Μία, δύο του μηνός, μία εχθές, δύο σήμερα. Αύριο είναι τρεις η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Θα έχουμε πανηγυρική πάλι Θεία Λειτουργία και κάθε πρωί Θεία Λειτουργία όπως όλα αυτά τα χρόνια και το απόγευμα λόγω του Τιμίου Σταυρού από 1 μέχρι και τις 14 του μηνός θα έχουμε τον Εσπερινό και την παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Ένα ωραίο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Αριστείδου όπου είναι αναρτημένο το πρόγραμμα αλλά και του Τιμίου Σταυρού, με τη χάρη και την ευλογία του Τιμίου Σταυρού πάντοτε να είναι κοντά μας, μαζί μας και να τον ευχαριστούμε και να τον δοξολογούμε και να ζητάμε τη βοήθεια και τη σκέπη του που μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, εμείς εδώ τουλάχιστον αλλά και πιστεύω σε πάρα πολλά μέρη, σε πάρα πολλά σπίτια η χάρη του Τιμίου Σταυρού θαυματουργεί στα σπίτια τους, στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους θαυματουργεί σε όλους εμάς. Ο Θεός να είναι κοντά μας, μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Μία γλυκιά καλημέρα. Με συγχωρείτε. Ο Θεός να σας έχει καλά. Και βέβαια ήθελα να σας πω τώρα πολύ καιρό, το έχω πει, θα το ξαναπώ άλλη μία ακόμα φορά. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσέφεραν για τη γεννήτρια, διότι πάρα πολλές φορές ο ναός... Εδώ ο Λυκαβητός, γενικά ο Λυκαβητός, μένει χωρίς ρεύμα και βέβαια γιατί τα καλώδια είναι υπόγεια είτε είναι αιωρούμενα και με την πάροδο των χρόνων πάνω από 50-60 χρόνια και 70 χρόνια και 100 χρόνια, 96-97 χρόνια που είναι ο ναός καταλαβαίνετε ότι όπως και να το κάνουμε φθύρονται όλα αυτά. Τώρα η νέα τεχνολογία είναι τελείως μα τελείως διαφορετική, όμως εμείς επειδή ο ναός μας πολλές φορές κόβεται το τηλέφωνο γιατί δεν υπάρχει ρεύμα, κόβεται το ρεύμα γιατί δεν υπάρχει ρεύμα, γιατί κάποια βλάβη υπάρχει, είναι πολύ δύσκολος εδώ ο Λυκαβητός, ακόμα και το νερό όταν κόβεται το ρεύμα δεν έχουμε διότι έρχεται με πιεστικό μηχάνημα πάνω, το οποίο πιεστικό μηχάνημα δουλεύει με το ρεύμα, με το ρεύμα. Και βέβαια ευχαριστούμε και την ΕΙΔΑΠ. Ευχαριστούμε και το Δήμο Αθηναίων, την καθαριότητα του Δήμου, τον κύριο Αμπραμίδη και όλους, τον πάνω απ' όλα τον Δήμαρχο που κάνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες να αποκαταστήσουν κάθε φορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εδώ τον ιερό μας ναό και να μην του λείπει τίποτα. Όμως και εμείς πρέπει να προσπαθούμε και βέβαια ήθελα να ευχαριστήσουμε όλοι μας οι πατέρες και ο πατήρ Ραφαήλ, ο οποίος μας έψαλε σήμερα πολύ όμορφα και πολύ γλυκά και κατανεκτικά, μας έχει επιμεληθεί όλα αυτά τα έργα, αλλά και το θέμα της γεννήτριας, οπότε η γεννήτρια πλέον είναι στο ναό μας, όπως το είχα πει και πριν της Παναγίας, και βέβαια είναι πολύ όμορφο, βαριά βέβαια, αλλά πολύ όμορφη, και ευχαριστούμε όλους εσάς ανεξαιρέτως, στον καθένα ξεχωριστά, ακόμα και εσείς που με το δίσκο προσφέρατε έστω το μισό ή το ένα ευρώ, ακόμα και εσείς που προσφέρατε λίγο περισσότερο, όλοι όσοι προσφέραμε, μικροί, μεγάλοι, όσοι προσφέραμε, θέλουμε να σας πούμε όλοι οι πατέρες, γιατί και εμείς προσφέραμε οι πατέρες, να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ
για οτιδήποτε κάνετε και προσφέρετε στο ναό. Όταν βγαίνω να μιλήσω, να πω για κάποιο έργο, για κάθε τι που γίνεται, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι μέχρι και σήμερα, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάω, δεν ξέρω αύριο ή μεθαύριο τι θα γίνει με το μυαλό μου και με το σώμα μου, αλλά τίποτα από όλα αυτά που λέω δεν είναι, ή που λέμε μάλλον, δεν είναι ούτε ότι δεν γίνονται, ούτε ότι δεν φτιάχνονται, ακόμα και αν κανένας δεν προσφέρει τίποτα, δεν βοηθήσει κανένας τίποτα, εμείς με τα ίδια μας τα χέρια, όλοι οι πατέρες, ενωνόμαστε για να δούμε πού θα βρούμε λύση και πώς θα το φτιάξουμε, ακόμα και αν χρειαστούμε να βάλουμε και τους μισθούς μας από την τσέπη μας. Αυτό δεν ξέρω αν συμβαίνει αλλού, αλλά θέλω να σας πω για αυτόν τον άνθρωπο εδώ, τον πατήρ Ραφαήλ, ότι τον ακούτε και τον βλέπετε από τα κεραμίδια πάνω να χτίζει, από τσιμέντα, από έπιπλα, από σίδερα, από οτιδήποτε, όλα είναι ένα πολυμηχανάκι εδώ στον ειδικό μας ναό που τα κάνει όλα, μέχρι βαψίματα, οτιδήποτε μπορεί να, ένας άνθρωπος να σκεφτεί, ένας τέλειος μπορώ να πω εργάτης, αλλά και εργάτης του Θεού, και βέβαια στο τέλος χρησιμοποιεί και τη μαγειρική, την οποία έχει σπουδάσει και ήταν και μάγειρα σε πολλά μέρη, σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και όμως όλα τα παιδιά βοηθούν, προσπαθούν όσο μπορούν για να υπάρχει η καλύτερη λειτουργία στο ναό, πρώτον, και δεύτερον να μην λείψει τίποτα, μα τίποτα, μα τίποτα, μα τίποτα εις το ναό. Και όταν πάω κάπου να καθίσω να πιω ένα καφέ και βλέπω κάποιο παιδί ότι κάθεται, απλά το κοιτάζω λίγο στα μάτια, μου κονάει το κεφάλι του, καταλαβαίνει ότι πρέπει να σηκωθεί και πρέπει και αυτός να βοηθήσει, έτσι δεν είναι, χαράλογα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, σιγά σιγά λοιπόν θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε και το εικονοστάσιο του Χριστού να τελειοποιηθεί, γιατί μας έχει δείξει πολλά σημεία, πολλά θαύματα, ότι κατοικεί το Πνεύμα του Θεού εδώ, και πραγματικά η χάρη του Κυρίου έχει, το έχω πει πολλές φορές, σε πάμπολα παιδιά παλαιά, και έτσι ξεκίνησε να χτίζεται το εικονοστάσι, ένα μέρος όπως τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο, και όλα εδώ τα υπόλοιπα μέρη, όλα έχουν κάποια δικιά τους ιστορία. Μάλιστα, ακόμα και η λίμνη, για να καταλάβετε, που εντελώς τυχαία, μάλλον τυχαία των τυχαίων, ο Θεός γνωρίζει, έχει και εκεί γίνει ένα μικρό προσκύνημα, γιατί δεν είναι η λίμνη μόνο με τα ψάρια, αλλά είναι το σημείο που πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα γονατίζουν, όπως τη Φανή ένα παράδειγμα, και από εκεί ξεκίνησε η θεραπεία της, γιατί εκείνη η ζωοδόχος πηγής, και την έχουμε μεγάλη χάρη, μεγάλη ευλογία, και μάλιστα θέλουμε να φτιάξουμε και την εικόνα της μεγάλη, γιατί αυτή που είναι σε χαρτί, ξέρετε, έχει, την βλέπετε, έχει χαλάσει, έχει το χαρτί φθαρθεί, γιατί είναι έξω, είναι, δεν είναι μέσα σε ένα ναό, όπως και πολλά πράγματα τα οποία εδώ φτιάχνονται θέλουν ειδική επεξεργασία για να μπορούν να, να διατηρούνται ανά την πάροδο των χρόνων. Όπως και εδώ ο Πανάγιος Τάφος που έχει γίνει, έχει γίνει μια επεξεργασία, έχουν μπει πολλά βερνίκια και στο τζάμι και τα λοιπά, για να διατηρείται αυτή η εικόνα σχεδόν όπως είναι. Είναι πάνω από 5 χρόνια περίπου αυτή η εικόνα εδώ, και βλέπετε ότι όλα αυτά θέλουν μια προσπάθεια, θέλουν μια συντήρηση, όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Εμείς μάλλον μαζί με εσάς ερχόμαστε εδώ, τα παρακολουθάμε, τα βλέπουμε, λέμε τι ωραία, τι καλά, αλλά όλα αυτά, ακόμα και οι πέτρες κάτω, ακόμα και οποιαδήποτε κλαδιά, δέντρα, ελιές, τα πεύκα, γιατί εδώ τα πεύκα είναι πολύ πράσινα σε σχέση με τα έξω, και έχουν βγάλει μάλιστα και παρακλάδια και όλα αυτά, γιατί λιπαίνονται, γιατί καθαρίζονται. Όπως βλέπετε, το πεύκο πάνω από τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο, όπως θα ανεβείτε, έχει πετάξει κλαδιά, είναι σαν ένα ανανεωμένο πεύκο. Βλέπετε, δεν υπάρχουν εδώ, υπάρχει το λίπασμα, υπάρχει η περιποίηση, υπάρχει το σκάψιμο, όλα αυτά θέλουν πολλά χέρια. Ακόμα και 20 χέρια, 22-23 που είμαστε, πάλι δεν φτάνουν. Γιατί είτε είναι ένας, είτε είναι 10,
Το ίδιο πράγμα θα καθαριστεί η Εκκλησία, θα σφουγγαριστεί και όλα αυτά. Και βέβαια και ο παπάς δεν πρέπει να κάθεται, είναι αμαρτία να κάθεται, να κάθεται σε ένα γραφείο, πρέπει να είμαστε όλοι παρέα μαζί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι. Κάθε μέρα σας λέω και λίγο. Και χθες κάνε το σταυρό του όλος ο κόσμος και έπαιρνε. Λέει, έπαθε τίποτα ο Παπαδημήτρης, ακριβώς 3 λεπτά μίλησε εχθές το βράδυ. Όχι, με μια χαρά, λέω, δόξα τω Θεώ. Να σταματήσει και λίγο το λαρίκι, να δείτε λίγο τη διαφορά. Πώς μιλάει και πώς δεν μιλάει. Αυτά για την ώρα. Βλέπετε, σας έκανε και γελάσατε. Κάποιοι θα είσαστε πρωί-πρωί. Όπως και εμένα μου τζούφριτες, τώρα γελάσατε. Τι να κάνουμε? Και με το γέλιο λοιπόν, τι θα κάνουμε, πάτε Ραφαήλ? Θα τελειώσει η σημερινή Θεία Λειτουργία. Του Αγίου Μάμα είναι σήμερα. Μεγάλος Άγιος, 15χρονος μαρτύρησε, και η μητέρα μου σε ένα σπήλαιο κάτω στον Αποκόρονα, εκεί κοντά στο Γαβαλοκόρι, έφωσκε, Αριστίδη μου, μια που την αγαπάς τόσο πολύ, έφωσκε εκεί τα πρόβατα. Για να σπουδάσουν τα άλλα παιδιά, ο θείος μου, ο Μένης, ο Γιάννης, τα άλλα παιδιά, η μητέρα μου θυσιάστηκε να αφήσει τα γράμματα και έγινε βοσκός, πανέξυπνη βέβαια, και έτσι έπαιρνε τα πρόβατα και τα έβοσκε. Εκεί λοιπόν που έβοσκε τα πρόβατα, είδε ένα όραμα ότι σε μία σπηλιά βρίσκεται μία εικόνα χωμένη, ο Άγιος Μάμας. Σε μία αυτό πήγαμε λοιπόν, πήραμε με τη μητέρα μου σκαπέτια το ένα τ' άλλο, ανεβήκαμε πάνω πολύ δύσκολα σε μία πλαγιά ενός βουνού και αρχίζαμε, βέβαια ήταν ένα σπηλιαράκι μικρό, και αρχίζαμε να σκάβουμε για να πάρουμε την ευλογία του Αγίου Μάμα. Από τότε λοιπόν ευλαβούμαστε, η μητέρα μου το έμαθε, να ευλαβούμε πάρα πολύ τον Άγιο Μάμα. Και κάθε φορά που πηγαίνω στο χωριό, παλαιότερα που πήγαινα πολύ συχνά, γιατί τώρα βλέπετε δεν πολύ κατεβαίνω, έξω από τα Χανιά, στην περιοχή στο Γαβαλοχώρι στα Χανιά, κάνω πάντοτε το σταυρό και μου λέει η μητέρα μου, παιδί μου, από εδώ είναι ο Άγιος Προκόπης, ένα εικονοστάσιο που έκτισε ο παππούς σου, γιατί ιδεολοζόταν τον Άγιο Προκόπιο, γιατί σε εκείνη τη στροφή γινόταν πάρα πολλά ατυχήματα. Όποιος περνούσε, τράκαρε. Όποιος περνούσε, σκοτωνότανε. Και τότε ο παππούς μου είδε τον Άγιο Προκόπιο, καβαλάρι στο άλογο, γιατί κυκλοφορούσε με το άλογο ο παππούς μου. Δεν υπήρχαν τότε, ήταν τα τρακτέρ, αλλά υπήρχαν τα άλογα. Και έτσι σταμάτησε σε ένα μέρος και το έδειξε ο Άγιος Προκόπιος που να χτίσει το εικονοστάσιο του. Από τότε που χτίστηκε στη στροφή το εικονοστάσιο του Αγίου Προκοπίου, βλέπετε, γι' αυτό έχουμε επαφή με τους Αγίους από πάπου προς πάπου, πώς το λένε, από γενεών γενεών, και γι' αυτό και οι παππούδες μου ονομαζόταν Χατζίδες, όπως Χατζικυλαδάκης, όπως είναι το επίθετο της μητέρας μου, γιατί πηγαίνανε στα Ιεροσόλυμα, βαφτιζότανε στον Ιορδάνη και τους λέγανε όλους αυτούς Χατζίδες. Δεν ξέρω αν το ξέρετε οι νεότεροι, απλά σας το λέω να το γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν έκτισε το εικονοστάσιο του Αγίου Προκοπίου, έκτισε το εικονοστάσιο του Αγίου Προκοπίου, και από εκείνη την ημέρα και έπειτα ούτε κατά διάνοια δεν έγινε ούτε ένα τρακάρισμα. Και βέβαια πάντοτε υπήρχε το φως στη σπηλιά εκεί που ήταν η εικόνα του Αγίου Μάμα. Όλα αυτά σας τα λέω έτσι σαν ενθύμιο που περνάνε από κοντά μας. Ωραία πράγματα, ωραία, νοσταλγίες. Τώρα όλα τα έχουμε ισοπεδώσει, τα πάντα έχουμε ισοπεδώσει. Αλλά αυτά μας μένουν, τουλάχιστον εγώ δηλαδή, αυτά σκέπτομαι σε κάθε εορτή Αγίου, και έτσι μου περνάνε όλα ό,τι και να έχουμε. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά, ο Θεός μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Τα σκηνώματα, αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρου Λυκάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδώρων βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκάβητου, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας,
κατά το αθηναϊκόν ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδώρων δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στην σπηλιά λευκών εκ του χρόνου οστών ασκητού, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε.